Η Κατερίνα Γόγου είναι γνωστή από τις ερμηνείες δεύτερων ρόλων σε πολύ δημοφιλείς ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν η ατίθαση συμμαθήτρια της Αλίκης Βουγιουκλάκη στο «Ξύλο βγήκε από τον Παράδεισο». Ήταν επίσης η αϊκίνητη αδελφή της Τζένις Καρέζη στην ταινία «Μια τρελή τρελή οικογένεια» που χόρευε ασταμάτητα στο πλευρό του Τζανετάκου. Ακόμα ήταν και η τσαχπίνα υπηρέτρια της Ελενίτσας, Μάρος Κοντού, στο «Η δε γυνή να φοβείται τον άντρα», που έτρεχε στο πλευρό της κυρίας της, ψάχνοντας αγχωμένη, βελόνα και κλωστή για να ράψει το κουμπί του αυστηρού αφεντικού της. Η Κατερίνα Γόγου όμως, όπως λένε όσοι την έζησαν, δεν ήταν αυτό το επιφανειακό κορίτσι που έβγαζε μέσα από τις ταινίες της. Ο ρόλος του θηλυκού κλόουν, όπως τη χαρακτήριζαν, δεν της τέριαζε και ας τον ερμήνευε με τόση επιτυχία. Η Γόγου ήταν το ακριβώς αντίθετο. Μια μοναχική ψυχή, με συνεχείς αναζητήσεις, αλλά και συγκρούσεις με το κατεστημένο και ένα μυαλό που δεν σταμάταγε να σκέφτεται ποτέ. Ο αληθινός χαρακτήρας της φάνηκε αργότερα μέσα από τα ποίηματά της, όταν είχε πια εγκαταλείψει την υποκριτική και είχε αφιερωθεί στο γράψιμο. Παρόλο που δεν έγινε ποτέ μεγάλη στάρ, η Γόγου αγάπησε πολύ το θέατρο και τον κινηματογράφο. Ξεκίνησε να παίζει σε παιδικές παραστάσεις από την ηλικία των 5 ετών και είχε χαρακτηριστεί παιδί θαύμα. Γεννήθηκε την 1η Ιουνίου του 1940 στην Αθήνα και λόγω της κατοχής και του εμφυλίου δεν πέρασε εύκολα παιδικά χρόνια. Έζησε με τον πατέρα της μέχρι την εφηβεία και αργότερα με τη μητέρα της. Ο πατέρας της ήταν αυστηρός. Λέγεται ότι κάποτε την είχε οδηγήσει με τη βία σε κάποιο γιατρό για να του αποδείξει ότι ήταν παρθένα. Ωστόσο, αυτός την βοήθησε να σπουδάσει υποκριτική και να κυνηγήσει το όνειρό της. Έτσι, γράφτηκε σε μια από τις καλύτερες σχολές της εποχής, του Τάκη Μουζενίδη, ενώ τελείωσε και τη σχολή χορού Πράτσι Καζουρούδη και Βαρούτη. Έως τις αρχές της δεκαετίας του 70 ασχολήθηκε αποκλειστικά με την υποκριτική. Το πρώτο της βιβλίο, με τίτλο «Τρία κλικ αριστερά», πούλησε πάνω από 40.000 αντίτυπα, αριθμός που όπως λένε οι εκδότες ήταν σπάνιος για ποιητικές συλλογές και μόνο ο Ελίτης και ο Ρίτσος το έφταναν. Το βιβλίο μάλιστα μεταφράστηκε και στα αγγλικά, ενώ κυκλοφόρησε το 1983 και στην Αμερική. Το 1980 η Γόγου πρωταγωνίστησε στην ταινία «Παραγγελιά». Σκηνοθέτης ήταν ο σύζυγός της Παύλος Τάσιος. Στην ταινία χρησιμοποιήθηκαν ποίηματά της που απήγγειλε η ίδια και ήταν επενδυμένα μουσικά από τον Κυριάκο Σφέτσα. Η Κατερίνα Γόγου είχε αρκετούς συντρόφους στη ζωή της. Η μεγάλη της αγάπη όμως ήταν ο σύζυγός της Παύλος Τάσιος. Μαζί απέκτησαν την κόρη τους Μυρτό, η οποία άθελά της έγινε η αιτία για να μπλέξει και η ίδια η Γόγου με τα ναρκωτικά. Η κοπέλα άρχισε να κάνει χρήση ουσιών σε νεαρή ηλικία και η μητέρα της προσπάθησε να τη βοηθήσει να απεξαρτηθεί. Ωστόσο δεν τα κατάφερε και τελικά παρασύρθηκε και η ίδια. Η κόρη της Μυρτό είχε μιλήσει σε αφιέρωμα της Εμίνας Διγέννη για τη Γόγου το 1993 και είχε πει για τη μητέρα της. Η Κατερίνα ήταν ένα παιδί και κάποια στιγμή αυτό το παιδί τρώγοντας φαλιάρες άρχισε να απογοητεύεται με το ότι τα όνειρά της δεν πρόκειται να γίνουν πραγματικότητα. Η Κατερίνα Γόγου ανήκε στον αντιεξουσιαστικό χώρο των εξαρχείων και είχε ενεργή αντισυμβατική δράση. Στάθηκε στο πλευρό πολλών αναρχικών και συμμετείχε σε επιτροπές που μάχονταν για την αποφυλάκησή τους. Τον Μάρτιο του 1991 έστειλε ενυπόγραφη επιστολή στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, μέσω της οποίας εξέφραζε τη στήριξή της προς τον αναρχικό Κυριάκο Μαζοκόπο και τον Γιάννη Πετρόπουλο, οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι. Η Γόγου συνήθιζε να εικονογραφεί την ποίησή της με φωτογραφίες από πορείες διαμαρτυρίας και αγώνες του αντιεξουσιαστικού χώρου.
Η σχέση της με την αστυνομία δεν ήταν καθόλου καλή, καθώς είχε συλληφθεί πολλές φορές και είχε λογοδοτήσει στις αρχές για την αντισυμβατική συμπεριφορά της. Όταν τον Ιανουάριο του 1980 η 17 Νοέμβρη σκότωσε στο Παγκράτη 2 αστυνομικούς, οι γόγους συνελήφθησαν ύποπτοι μετά από καταγγελία ενός μάρτυρα, ο οποίος υποστήριξε ότι είδε μια γυναίκα να απομακρύνεται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας. Αποδείξεις δεν βρέθηκαν ποτέ και η Κατερίνα αφέθηκε ελεύθερη. 6 χρόνια μετά ήρθε και πάλι αντιμέτωπη με τις αστυνομικές αρχές, αυτή τη φορά μετά από μήνυση που έκανε η ίδια στον τότε Υπουργό Δημόσιας Τάξης, γιατί κατά την διάρκεια μιας πορείας είχε δεχθεί επίθεση από αστυνομικούς. Η ίδια συχνά διακομωδούσε τη σχέση της με την αστυνομία. Ο Αντώνης Καφετζόπουλος, που αν και ήταν 10 χρόνια μικρότερός της, ήταν φίλος της, έχει διηγηθεί ένα ευτράπελο περιστατικό με τη γόγου. Οι δύο τους βρίσκονταν στον Πειραιά και έκαναν βόλτα με ένα σαραβαλάκι που οδηγούσε ο ηθοποιός. Εκείνη την ημέρα είχαν απεργία τα ταξί και τους έκαναν το στόπ 2 αστυνομικοί. Αφού τα όργανα της τάξης επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο, η γόγου είπε στον Καφετζόπουλο: «Πρόσεχε πώς οδηγείς, γιατί αν έχουμε κανένα ατύχημα και βρουν 4 πτώματα ανακατεμένα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν μας ξεπλένει ούτε ο Νιαγάρας». Το 1991 η γόγου πάλευε ήδη με τους δαίμονές της. Όπως έκαναν νωρίτερα και οι άλλοι δύο Άγιοι των Εξαρχείων, όπως αποκαλούσαν τον Νικόλα Άσημο και τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Εκείνη την χρονιά η Κατερίνα είχε πει σε συνέντευξή της: «Ελεύθερος σκοπευτής ήταν ο Άσημος, τον δολοφόνησα. Τον Παύλο Σιδηρόπουλο το ίδιο, η μόνη επιζήσασα εγώ. Όχι όμως για πολύ». Στις 3 Οκτωβρίου του 1993 η Κατερίνα Γόγου βρέθηκε νεκρή στο παλιό διαμέρισμα της μητέρας της όπου είχε αποσυρθεί. Η αιτία του θανάτου της ήταν ένα κοκτέιλ χαπιών και αλκοόλ. Στην είδηση του θανάτου της η κόρη της κατέρευσε. Οι φίλοι της στεναχωρήθηκαν. Κανείς όμως δεν εξεπλάγει. Οι περισσότεροι το περίμεναν. Πολλοί μάλιστα την είχαν ξεγραμμένη από πολύ νωρίτερα. Η κόρη της είπε τότε: «Είχε κλείσει ο κύκλος της. Είχε ολοκληρωθεί, δεν είχε κάτι άλλο να δώσει. Μου το έλεγε. Γύρισε στο σπίτι που μεγάλωσε, στο μεταξουργείο. Εμένα μου φαίνεται ότι είχαν στηθεί όλα από την ίδια». Το ίδιο υποστήριξε και ο φίλος της και ποιητής Γιώργος Χρονάς. «Φεύγω για αλλού», του είχε πει λίγες μέρες πριν αυτοκτονήσει, όταν τον είχε επισκεφθεί ένα πρωί και του είχε ζητήσει να την κεράσει λίγο ουίσκι. Σαν ένα ακόμα πιο τραγικό επίλογο θα αναφέρουμε πως το 2015 η Μυρτώ Τάσιου, κόρη της ηθοποιού και του σκηνοθέτη Παύλου Τάσιου, βρέθηκε νεκρή. Τα αίτια αδιευκρίνιστα. Βρισκόταν σε ταξίδι στην Αθήνα, ύστερα από πολλά χρόνια διαμονής στο Ουτζέντο της Ιταλίας.